Αποτοξίνωση για ποιο πράγμα, γιατί? Από ναρκωτικά. Γιατί παίρνουν ναρκωτικά? Όχι, για τους νέους που παίρνουν και με τη μέθοδο της Αριεντόλογη να τους βοηθήσουν να αποτοξινωθούν. Όλα αυτά τα άκουγα εγώ με κάποια περιέργεια, ώσπου στο τέλος μου λέει ξαφνικά ο γιος μου, μαμά, ξέρεις, πρέπει να φύγω, ετοίμασα και το διαβατήριό μου. Την Τρίτη, μου το είπε Παρασκευή, την Τρίτη φεύγω. Τι κάνατε εσείς? Εγώ επαναστάτησα, να χάσω το παιδί μου, δεν ήξερα καν είσαι εντόλωση ποια ήταν. Πώς μπορούσα να εμπιστευτώ ένα νέο και ένα νέο με αισθήματα καλά, ανώτερα και... Γιατί κάτι τέτοια παιδιά βρίσκουνε και... Και μαζεύουνε και... Είχα ακούσει εγώ από την προηγούμενη, γιατί μένω στον Πειραιά, από το κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας, μία εκπομπή που είχε για τις παραθρησκείες. Και άκουσα συμπτωματικά ότι η Σαντιεντόλογη είναι θρησκεία. Θρησκεία ή παραθρησκεία? Παραθρησκεία. Παραθρησκεία, ναι. Για αυτούς θρησκεία όμως, δεν ξέρω. Έτρεξα λοιπόν, γιατί αυτό με αναστάτωσε. Έτρεξα, εκεί κοντά μας είναι ο σταθμός, και βρήκα τον πατέρα Εγνάτιο Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι και πρωτοσύγγελος Πειραιός, και του εξήγησα ότι το παιδί μου έτσι και έτσι πρόκειται να φύγει και να πάει στη Δανία με την οργάνωση αυτή που λέγεται Κέφια Σαϊεντόλογη, που δεν γνώριζα εγώ τι είναι. Ο πατήρα λοιπόν Ιγνάτιος μου είπε ότι αυτό είναι απάτη. Το κέντρο αυτό είναι απάτη. Και θα σας συστήσω, θα σας δώσω αμέσως το τηλέφωνο σε έναν πατέρα, ονόματι Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, ο οποίος είναι για τις παραθρησκείες, και θα τον πάρετε τηλέφωνο και αυτός θα σας οδηγήσει. Λοιπόν, αμέσως πήρα τον πατέρα Αντώνιο, ο οποίος μου είπε ότι προτού συναντηθούμε και σας κατατοπίσω, θα περάσετε από μια άλλη κυρία, την κυρία Άννα, η οποία ήταν κάποτε και αυτή μέσα στην οργάνωση και έχει πάρα πολλά να σας πει και γνωρίζει πάρα πολλά. Πράγματι συναντήσαμε την Άννα, η οποία μας έσωσε, μπορώ να πω κυριολεκτικά. Το παιδί μου στις αρχές βέβαια δυσανασχέτησε. Πώς μπορούσαμε να το ανατρέψουμε όλα αυτά? Είχε αρχίσει να γίνεται αλλιώτικος. Αλλιώτικος, τελείως αλλιώτικος. Με τα πολλά και με τον πατέρα Αντώνιο κατάλαβε το λάθος του και μπόρεσε και αποτραβήχτηκε. Ωστόσο όμως, εγώ είχα πάει, όταν αυταπληροφορήθηκα όλα αυτά, πήγα αμέσως στο ΚΕΦΕ και μπαίνοντας μέσα για να πάρω το παιδί μου εκείνη την ημέρα, τους φώναξα φυσικά ότι δεν είναι κάτι ωραίο και παρασύρουν τους νέους και πρόκειται περί απάτης, όπως μου είχε πει ο πατήρα. Μάλιστα συνάντησα εκείνη την ημέρα και τον κύριο Γρατσία και τον πατέρα του κύριου Γρατσία, ο οποίος παρά τα άσπρα του μαλλιά σε ηλικία, ο άνθρωπος 70 χρονών, είχε πάει να πάρει λίγα τη σεμινάρια από εκεί. Πατέρας. Πατέρας, ναι. Και λυπάμαι, όπως του είπα, τα άσπρα σας μαλλιά. Τι δουλειά έχετε εσείς εδώ? Πώς παρασυρθήκατε και βρεθήκατε εδώ? Εν πάση περιπτώσει, πήρα το παιδί μου, με βγάλανε άρον. Πήρατε εύκολα? Με βγάλανε άρον-άρον επειδή τους φώναξα εγώ. Άρον-άρον να μην ακούσουν και οι άλλοι και ξυπνήσουν τα άλλα ζωάκια που έχουν εκεί και τα... και το παιδί μου, μαμά, μαμά, σε παρακαλώ, μη φωνάζεις, με τούτο, μη κίνω. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας συναντηθήκαμε με ένα μέλος της οργάνωσης αυτής, με το γιο μου, και σε ένα καφενείο πήραμε καφέ και ήθελε με το κάθε τρόπο να μου εξηγήσει η κοπέλα ότι είναι πάρα πολύ ωραία και μην κάνετε το κακό να αποσυρθεί ο Δημοσθένης και αυτά. Της εξήγησα ότι ο Δημοσθένης είναι χριστιανός και θα παραμείνει χριστιανός και δεν σκέφτεται να πάει να χαθεί στη Δανία. Μας ενοχλούσαν κατά διαστήματα και από το τηλέφωνο. Έτσι το παιδί μου πίστηκε και έφυγε από εκεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι ένας άριστος, τελειώνει τις σπουδές του και έχει έρθει και στον δρόμο του Χριστού που είναι τόσο όμορφα και τόσο γαλήνια όλα. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 χρόνο, όταν ξεκινούσα κι εγώ, όντας φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, να γνωρίζω τι ενδιαφέροντα πράγματα υπάρχουν έξω στην κοινωνία μας για να ασχοληθεί κανείς. Τότε κάθε μια μέρα που περπατούσα στην Ακαδημία, σε έπεσε μέσω 2 γνωστών μου κοπελιών
Το γνωστό φυλάδι με τις 200 ερωτήσεις, το πρότυπο τεστ, την κανοτήτων της δίθεν Οξφόρδης, ναι. Του Κέφια. Αυτό μου κίνησε την περιέργεια, το συμπλήρωσα, το έστειλα, δωρεάν ήταν τα αποτελέσματα και ανάλυση, δεν είχα τίποτα να χάσω. Πήγα εκεί πέρα. Σε ειδοποιήσω, ναι. Ναι, με πήραν τηλέφωνο για να κλείσω το ραντεβού. Πήγα εκεί, έκλεισα το ραντεβού, μου κάναν την ανάλυση και μου προτείναν να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα, courses, με σκοπό να, να βελτιώσω κάποιες πλευρές της ικανότητας, της προσωπικότητάς μου. Εγώ δεν είχα καμία αντίρρηση, έκανα τα courses, όπου εκεί πέρα θα άκουγες πράγματα απλά και συνηθισμένα και πολύ καλά. Σαν τι δηλαδή? Σαν στο να βοηθάς τους διπλανούς σου και το να όποια λάθη έχεις κάνει να προσπαθείς να τα παραβλέψεις και να επανορθώσεις γι' αυτά. Μετά, αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια, μετά από μερικούς μήνες πήγα εθελοντικά, γιατί μου το είχαν προτείνει από πριν, να δουλέψω για μία εβδομάδα εκεί στο ΚΕΦΕ, με σκοπό να μάθω περισσότερα για την όλη αυτή την ιστορία. Εκεί πέρα δεν έκανα τίποτα σπουδαίο, κάποιες δουλειές με περισσότερο γραφείο και κάποια τηλέφωνα και τέτοια πράγματα. Εν τούτης πίστηκα πολύ γρήγορα να δουλέψω εκεί πέρα, παραμερίζοντας τις σπουδές μου, και υπέγραψα συμβόλαιο εργασίας 5 χρόνων. Αυτό το πράγμα βέβαια θορύβησε τους γονείς μου, οι οποίοι κίνησαν γη και ουρανό για να βρουν πληροφορίες και ήρθαν σε επαφή με τον πατέρα Τόνιο Αλυπισόπουλο, μου φέρανε και εμένα σε επαφή, και αφού τους συζήτησα με αυτόν και μου εμφάνισε κάποια πράγματα όπως ήταν, πίστηκα ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν ολέθρια για μένα, την ακολουθούσα. Ήταν δύσκολο για σένα να επανέλθεις πάλι στη φυσιολογική σου ζωή? Δεν θα το έλεγα πραγματικά. Το σοκ ήταν περισσότερο ότι υπήρχαν κάποιους ανθρώπους στους οποίους έβλεπες ότι ήταν καλοί, ήταν ομιλητικοί, ότι φαίνονταν να έχουν έναν υγιή ενθουσιασμό για αυτό το πράγμα που κάνουν, και τελικά όταν αποκαλύπτεται ότι αυτό το πράγμα που κάνουν είναι το να συμβάλλουν σε κάτι πάρα πολύ καταστροφικό για την κοινωνία μας, τότε αυτό είναι πραγματικό κυρίως το ξαφνίσμα και το σοκ. Για πες μου κάτι, στο κέντρο αυτό είχες κάποια καλή μεταχείριση? Ήταν ευγενική απέναντί σου? Πώς αντιμετωπίζανε? Σου είχαν υποσχεθεί κάποια πράγματα? Σε γενικές γραμμές, ναι, η συμπεριφορά ήταν καλή. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, ναι, αυτό ήταν γεγονός. Σου έλεγαν όλοι, ας πούμε, είχες προσωπική αναγνώριση και έλεγαν ότι μπορείς να φτάσεις ψηλά, να κάνεις πράγματα, και αυτό βέβαια σε ανέβαζε ηθικά και ο εγωισμός σου βέβαια στα ύψη. Οπότε έλεγες και εσύ βεβαίως και έδειχνες και εσύ προσπάθεια και ζήλο για να φανείς αντάξιος αυτών των καλών πραγμάτων που σου υπόσχονταν και σου έλεγαν. Όσο καιρό ήσουν στο ΚΕΦΕ, η ζωή σου πώς ήταν? Η ζωή μου ότι γυρούσε κατ' εξοχήν γύρω από το ΚΕΦΕ. Δηλαδή αυτό ήταν το κύριο μου ενδιαφέρον, γι' αυτό θα μιλούσα όπου έβρισκα, με όποιον και αν μιλούσα, και όλα τα άλλα ήταν για μένα δεύτερη σημασία. Να ακούσουμε όμως και κάποιες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από κάποιο πρώην μέλος της οργάνωσης. Υπήρξα μέλος της οργάνωσης του ΚΕΦΕ επί σειρά ετών, 3 περίπου χρόνια. Το ΚΕΦΕ, όπως αποκαλείται, φιλανθρωπικό φιλοσοφικό κέντρο. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι φιλοσοφικό και φιλανθρωπικό κέντρο για τους εξής απλούς λόγους. Ένα φιλανθρωπικό κέντρο δεν εισπράττει από τον κόσμο όταν τους παραδίδει κάποιες υπηρεσίες σημαντικά χρήματα, ούτε επίσης είναι φιλοσοφικό κέντρο. Πάλι δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό ότι είναι φιλοσοφικό κέντρο, γιατί τελούνται μέσα εκεί μυστήρια. Εγώ συγκεκριμένα υπήρξα μάρτυρας του γάμου του Μισελ, του εκτελεστικού διευθυντή του ΚΕΦΕ, και της Έλενας. Παρουσία 50 ατόμων, και αυτό μπορώ να το βεβαιώσω και εγγράφος και ενόρκος αν χρειαστεί κάπου. Επίσης δεν είναι ηθική οργάνωση, γιατί μια ηθική οργάνωση, παίρνοντας τα χρήματα από τα μέλη της, αυτά τα σημαντικά χρήματα θα έπρεπε να αποδίδει κάποιο λογαριασμό στην εφορία, όπως κάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και ένα μαγαζί, όπως ξέρουμε στην Ελλάδα, δεν
δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν αποδίδει κάποια χρήματα στο κράτος. Και εγώ γνωρίζω ότι γίνεται τζίρος αρκετών εκατομμυρίων κάθε χρόνο στο ΚΕΦΕ. Από ό,τι μου έχετε πει, υπάρχει κάποια διαδικασία κάθαρσης. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει μια διαδικασία στη σεϊντολογία που λέγεται auditing. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από ένα εκπαιδευμένο, έτσι λένε αυτοί, ειδικά εκπαιδευμένο άτομο. Και τι ακριβώς γίνεται? Το άτομο αυτό κάνει στο άτομο που θέλει να του κάνει την κάθαρση κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή το στέλνει στον χρόνο, προσπαθεί να το στείλει στον χρόνο πίσω. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποτε ήταν μικρός και είχε πέσει και είχε χτυπήσει, αυτό το πράγμα για αυτούς έχει αφήσει δυσάρεστες εμπειρίες και θα πρέπει ο auditor, σαν εκπαιδευμένο άτομο, να τις βγάλει. Στέλνει λοιπόν το άτομο στον χρόνο πίσω και με συνεχείς, επίμονες, επαναληπτικές, αμέτρητες επαναληπτικές ερωτήσεις, προσπαθεί να βγάλει, έτσι λένε, το δυσάρεστο αυτό πρόβλημα. Αλλά από ό,τι διάβασα τελευταία σε μια έρευνα που έκανε ένας ειδικός Γερμανός επιστήμονας, οι συνεχείς αυτές επαναλήψεις δημιουργούν προβλήματα στον εγκέφαλο του ανθρώπου, μπλοκάρουν το μυαλό ή κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω περισσότερα να σας πω. Είναι όμως βλαβερά για την υγεία. Είναι βλαβερά για την υγεία. Επίσης, το άτομο κάτω από την επίρρεια των συνεχών επαναληπτικών ερωτήσεων αρχίζει να βλέπει διάφορες φανταστικές εικόνες. Τις νομίζει αυτές ότι είναι δικές του, τις καλλιεργεί. Όταν ρωτήσεις τον auditor τι είναι αυτά που βλέπω, αν είναι αληθινά, λέει ότι είναι αληθινό για σένα, είναι αληθινό. Δηλαδή βλέπει πράγματα παράλογα, παράδοξα, τα οποία δεν αντέχουν στη λογική. Αυτό είναι το auditing, το ερασιτεχνικό. Υπάρχει και το επαγγελματικό auditing, το οποίο είναι με ανοιχτά. Αυτό που σας είπα πριν γίνεται με κλειστά τα μάτια. Είναι κάτι παρόμοιο με τον υπνοτισμό. Όμως υπάρχει και ένα άλλο, μια άλλη διαδικασία auditing, όπως το λένε αυτοί. Είναι το επαγγελματικό auditing. Αυτό γίνεται με ανοιχτά τα μάτια. Εκεί ο auditor κάνει πάλι συνεχείς ερωτήσεις και βάζει το άτομο να κάνει κάποιες συνεχείς συγκεκριμένες κινήσεις. Οπότε πάλι το άτομο με τη συνεχή επανάληψη αρχίζει να έχει παρεστήσεις και να έχει διάφορες φανταστικές εικόνες. Μου είπατε κάτι για κάποιες τάσεις αυτοκτονίας που έχουν τα άτομα αυτά. Ναι, ο Χάμπαρτ, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι έχω διαβάσει, αντιπαθούσε πάρα πολύ τους ψυχιάτρους. Αυτό, έτσι όπως εγώ λογικά το σκέφτομαι, είναι γιατί ο ίδιος μάλλον ήταν παράφρονας. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάποιο βιβλίο του που αναφέρει ότι ήταν ταυτόχρονα ο Χάμπαρτ με αυτό το σώμα που είχε, αλλά και σε ένα άλλο σώμα, σε κάποιον αλήτη Μεξικάνο. Δηλαδή ουσιαστικά χειριζόταν δύο σώματα. Αυτό, όπως το γνωρίζω από τη λογική, σημαίνει διχασμένη προσωπικότητα, παραφροσύνη. Επίσης, τα άτομα που έφευγαν από τις οργανώσεις αυτές, είτε είχαν τάσεις αυτοκτονίας, αυτοκτονούσαν, είτε πήγαιναν σε ψυχιάτρους για να βρουν κάποια γιατριά. Και αυτό, και βέβαια όταν πήγαιναν σε ψυχιάτρους, τους έλεγαν οι ψυχιάτροι να φύγετε από αυτές τις οργανώσεις γιατί είναι επικίνδυνες, οπότε αναγκαστικά έγιναν εχθροί της οργάνωσης, έτσι όπως το αναφέρει ο Χάμπαρτ. Για ταξίδια εσείς τι γνωρίζετε, για κάποια ταξίδια που στέλνουν τα παιδιά, Δανία, Αμερική? Εδώ δίνονται διάφορες υπηρεσίες μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο. Ένα επίπεδο πριν το clear, πριν τον και καθαρμένο, όπως λένε αυτοί. Επειδή δεν υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα με τις ειδικές γνώσεις, τα στέλνουν στη Δανία, όταν ένα άτομο κάνει αυτές τις διαδικασίες εδώ, τα στέλνουν στη Δανία και εκεί παίρνουν αυτές τις υπηρεσίες. Ύστερα υπάρχει και ένα πλοίο που έχουν εκεί που δίδονται, από ό,τι γνωρίζω, υψηλότερες υπηρεσίες σε άτομα. Μέσα σε αυτό το πλοίο δηλαδή τι γίνεται? Τα άτομα δεν ξαναγυρίζουν από ό,τι γνωρίζουμε. Πού πάνε, τι κάνουνε? Αυτό το πλοίο, αυτή η οργάνωση είναι μια ειδική οργάνωση, παρακλάδι και αυτή βέβαια της Scientology, λέγεται θαλάσσια οργάνωση. Το διάστημα που είμαστε μέσα, και εγώ και η γυναίκα μου, είχε έρθει ένα άτομο από αυτήν την οργάνωση και προσπαθούσε να πείσει τη γυναίκα μου και εμένα να τους ακολουθήσουμε, να πάμε σε αυτή την οργάνωση. Επειδή όμως εμείς είχαμε παιδιά, εγώ αντέδρασα ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια περίπτωση να συμφωνήσω.
Αυτό το άτομο πήρε τη γυναίκα μου ξεχωριστά και της είπε ότι ο άντρας σου στέκεται εμπόδιο στην πνευματική σου εξέλιξη, οπότε χειρίσου τον κανονικά. Δηλαδή, του λέει η γυναίκα μου τι πρέπει να κάνω, της λέει, χώρισε τον. Δηλαδή, εδώ αποδεικνύεται, με αυτά αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι είναι και αδίσταχτοι. Κατά μένα είναι αδίσταχτοι, φοροκλέπτες, έχουν κάποια μικρά, κάποια σεμινάρια τα οποία έχουν κάποια δόση λογικής και με αυτά προσπαθούν να παγιδεύουν τον κόσμο. Πέστε μου κάτι, πιστεύετε ότι αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτή την οργάνωση είναι κάποια στελέχη τόσο δυνατά που δεν μπορεί να τα αγγίξει κανένας? Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύω ότι μάλλον όταν πηγαίναμε σε αυτή την οργάνωση μας ρωτούσαν αν έχουμε διασυνδέσεις σε κάποια υπουργεία, σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποια ραδιόφωνα. Τους ενδιέφερε να έχουν άτομα με υψηλές διασυνδέσεις. Και φυσικά αυτά τα άτομα που είναι εκεί υψηλά στην κορυφή θα έχουν αυτές τις διασυνδέσεις. Μάλιστα είχα κάνει σε ένα OT7, είναι ένα πολύ που είχε έρθει από τη Δανία να μας μιλήσει, αυτή την ερώτηση ότι τι διαφορά έχουμε εμείς οι σαϊντολόγοι από τους μασόνους. Εγώ έχω ακούσει ότι οι μασόνοι είναι άτομα που έχουν κάνει κάποιες συμφωνίες με σατανικά πράγματα και τέτοια. Και μου είπε ότι πάψε να λες βλακίες. Οι μασόνοι είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Εγώ ήμουν πριν μασόνος και έχω μεγάλη συμπάθεια για αυτούς. Αυτό ήταν ένα από τα εκτελεστικός διευθυντής πολύ ψηλά ιστάμενος στις βαθμίδες της αιντολογίας. Γνωρίζετε αν γίνονται κάποιες τελετές μέσα σε αυτή την οργάνωση? Ή έστω και στο καράβι, στο πλοίο αυτό το οποίο λένε, ή στο εξωτερικό έξω κάποιες τελετές? Αν όχι εδώ βέβαια στην Ελλάδα. Εγώ στη μόνη τελετή που παρευρέθηκα είναι ο γάμος του εκτελεστικού διευθυντή με την εκτελεστικό διευθυντή επικοινωνίας στο ΚΕΦΕ. Οπωσδήποτε και στο πλοίο γίνονται κάποιες τελετές. Τι ακριβώς δεν το γνωρίζουν ούτε αυτοί που είναι ακόμα στο ΚΕΦΕ. Αυτά όλα γίνονται βαθμιδωτά. Οι οποίες τελετές αυτές μπορεί να είναι και σατανιστικές? Εγώ έτσι με το κοινό μυαλό που διαθέτω πιστεύω ότι αυτή η οργάνωση είναι νέο σατανιστική, γιατί μπαίνοντας κάποιο άτομο μέσα στην οργάνωση και κάνοντας μια διαδικασία, διαβάζοντας ένα σεμινάριο ή κάνοντας όντιτη, το ανεβάζουν πάνω ας πούμε στην πίστα και το ρωτάνε να του πει τα κέρδη του. Αυτό το άτομο μπορεί να είναι και χαζό ή μπορεί ας πούμε να λέει ασυναρτησίες, και συνήθως έτσι γίνεται, ας πούμε αρχίζει να λέει ανοησίες. Όλες αυτές τις ανοησίες λοιπόν αυτοί τις εκλαμβάνουν σαν σοβαρά πράγματα και σε χειροκροτούν και σου λένε μπράβο ζήτω, τι ωραία που τα είπες, ενώ στην πραγματικότητα δεν είπες τίποτα. Όπως διαβάζω ας πούμε τα βιβλία της Ορθοδοξίας βλέπω ότι καλλιεργούν τον ενθουσιασμό, καλλιεργούν την υπερηφάνεια, πράγματα για τα οποία από ό,τι γνωρίζω εξέπεσε ο Αιωσπόρος από τα αγγελικά τάγματα του Θεού. Να σας πω κάτι, αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα όταν φύγατε από την οργάνωση αυτή? Όχι ιδιαίτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα άτομο όταν φύγει από αυτή την οργάνωση δεν είναι μέσα από την οργάνωση, από τα άτομα της οργάνωσης, αλλά το πρόβλημα και ο πόλεμος γίνεται μέσα στο μυαλό του. Γιατί όταν ανακαλύψεις ότι αυτά που διδάσκουν δεν τα τηρούν, προηγουμένως σας μίλησα για την ηθική, ότι είναι ανήθικη, τότε όταν συνειδητοποιήσεις καταλάβεις ότι σε κοροϊδεύαν, ένας κόσμος ολόκληρος γκρεμίζεται μέσα σου και αρχίζει ο πόλεμος στο μυαλό σου πια. Χάνεσαι. Δηλαδή φτάνεις να έχεις επιθυμίες άλλες. Τρέλας, αυτοκτονίας. Φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε την συζήτηση μετά από την προβολή ορισμένων απόψεων κάποιων οι οποίοι ήσαν οπαδοί κάποτε, πήγαιναν στο ΚΕΦΕ, πάντα κοντά μας ο πατήρ Αντώνιος Αλευζόπουλος και πάντα κοντά μας η κυρία Άννα Τουλούπη. Όπως είπαμε και στην αρχή της απόψινής συζητήσεως, στην απόψινή αφύλακτη διάβαση, την άλλη Παρασκευή καλέσαμε επισήμως, τους άλλους τους είχαμε προσκαλέσει και από την προηγούμενη φορά,
οι πόρτες είναι ανοιχτές, να έρθουν από το ΚΕΘΕ να πούν τις απόψεις τους και να ακούσουν και άλλες απόψεις και να γίνει ένας διάλογος. Πατέρα Αντώνιε, βλέπω εδώ όγκο χαρτιών, παπίρεν, όπως τα λέγανε οι Γερμανοί που εσείς μιλάτε και άπτες στα γερμανικά. Λοιπόν, νομίζω ότι 3, 4 ή 5 ώρες δεν είναι αρκετές για όλα αυτά τα πράγματα. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω 2 σημεία, ναι, από αυτά που ακούστηκαν. Καταρχήν, πρέπει να τελειώσουμε όμως αυτά απόψε. Δεν ξέρω. Εν συντομία. Εν συντομία, ναι. Γραφικά. Λοιπόν, καταρχήν 2 σημεία τα οποία είναι πολύ, πολύ σημαντικά. Το πρώτο να είναι... πω στους τηλεθεατές ότι να μην κουράζεστε να μας πάρετε στο τηλέφωνο μετά τις 12.30 περίπου, όπου να έχουμε τελειώσει την παρουσίαση και ο πατήρας Αντώνιος θα σας δώσει κάποιες απαντήσεις σε κάποια περιορισμένα τηλέφωνα, διότι δεν θα μπορέσει να μείνει παραπάνω στην εκπομπή μας, ήδη βαδίζουμε τις 3 ώρες. Λοιπόν, το πρώτο είναι, είδαμε καθαρά ότι κατά την διαπίστωση όλων των γονέων τα παιδιά τους υπέστησαν μια πλήρη αλλίωση της προσωπικότητός τους. Αλλά έχω εδώ μια μαρτυρία από την οργάνωση FactNet, μια αμερικάνικη οργάνωση γονέων που ασχολείται με αυτά τα θέματα, που έχει ορισμένες ειδήσεις για αυτοκτονίες, επειδή ετέθη το θέμα επανειλημμένος. Καταρχήν έχουμε τον ίδιο το γιο του Χάμπαρτ, ο οποίος αυτοκτόνησε το 1977. Λοιπόν, τον Κουέστιν Χάμπαρτ. Αυτός ήταν στέλεχος του οργάνωσης. Ήταν μάλιστα ανώτατο σε εξελικτικό επίπεδο του ΟΤΕ-7. Δηλαδή... Θα ήθελα αυτό να το επαναλαμβάνω, να το επαναλάβω εγώ με πιο δυνατή φωνή από εσάς, γιατί είστε πολύ κοντά. Ο γιος του Χάμπαρτ, ότι ο γιος του ιδρυτού, ο οποίος είχε προχωρήσει πολύ στην αυτοεξέλιξη. Στην αυτοεξέλιξη και στέλεχος μέσα στην οργάνωση, αυτοκτόνησε. Ναι, πέρα από αυτό όμως, του σημερινού αρχηγού η μητέρα, η μητέρα του David Miscavige, ο οποίος είναι ο αρχηγός σήμερα. Ο σημερινός αρχηγός. Ο σημερινός, βρέθηκε... βρέθηκε σκοτωμένη με τραύματα από όπλα. Από όπλο. Λίγες μέρες πριν, λέγει εδώ η είδηση, είχε ένα καυγά με το γιο του και είχε απειλήσει ότι θα έκανε αγωγή εναντίον του, εναντίον της Scientology. Λοιπόν, επίσης αναφέρει εδώ το έντυπο σειρά αυτοκτονιών μέσα από το κέντρο της Scientology. Άνθρωποι που πέθαναν στη διάρκεια των σεμιναρίων αποκάθαρσης, στη διάρκεια των σεμιναρίων και των ασκήσεων auditing στην Καλιφόρνια, επίσης στην οργάνωση FLAG. Μία κυρία, η κοπέλα με το όνομα Paulet Cooper, προσπάθησαν να την κάνουν να αυτοκτονήσει. Στοιχεία υπάρχουν στην FBI. Πολλοί έγιναν ψυχοτικοί στο ΦΛΑΚ, επίσης στο πλοίο Apollo, ήταν η ναυαρχίδα του Ρον Χάμπαρτ. Επίσης, άρρωστοι με καρκίνο έκοψαν τα φάρμακά τους, διότι όπως ακούσατε στη Scientology δεν αρρωσταίνουν, και με αποτέλεσμα να πεθάνουν. Στην κοσμοθεωρία τους είναι και μετεψύχωσης. Είδατε το ήδη το συμβόλαιο για 1 δισεκατομμύριο χρόνια. Αλλά εδώ έχω ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα δείξουμε. Εδώ είναι ένα σχέδιο. Η γέφυρα στην απόλυτη ελευθερία. Εδώ έχετε όλες τις εξελίξεις, ας πούμε, στη διαδικασία της αυτοεξέλιξης. Και μόνο η λέξη αυτοεξέλιξη αποδεικνύει ότι είναι βέβαια συμβίβαστη με την Ορθόδοξο πίστη, μόνο η εν Χριστώ σωτηρία. Λοιπόν, και φυσικά εδώ πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με αυτό το έντυπο εδώ, στην Ελλάδα υπάρχει μόνο η δυνατότης μέχρι το OT4. Okay. Έτσι βαθμίδα λέγω. 4. Ναι, επεκταμένη βαθμίδα 4, συγγνώμη. Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως, όταν φτάσει κανείς εδώ στην Ελλάδα τη βαθμίδα 4, θα πρέπει να προχωρήσει. Θα πρέπει να φύγει για τη Δανία. Αλλά και στη Δανία είναι προφανώς περιορισμένα τα πράγματα. Θα πρέπει να φύγει για την Αμερική, για να μπορέσει να ολοκληρώσει τροποντινά την αυτοεξέλιξη κτλ.
Λοιπόν, αυτό είναι το σχεδιάγραμμα που αποδεικνύει στο κάτω-κάτω ότι και η οργάνωση στην Ελλάδα που προσφέρει τη φιλοσοφία και τις τεχνικές του ΚΑΠΑΤ είναι ημιτελής, εάν δεν συνδυαστεί με τις ανώτερες, ας πούμε, σπουδές. Συγγνώμη να διακόψω εδώ. Στην Ελλάδα η βαθμίδα 4 είναι εδώ. Το CLEAR, όπου δεν δίνεται στην Ελλάδα, δίνεται στη Δανία, αρχίζει σε αυτό το σημείο της γέφυρας. Και στη συνέχεια, η ίδια η Scientology, το ίδιο το ΚΕΘ εδώ στην Ελλάδα, προωθεί τα άτομα για να συνεχίσουν τις βαθμίδες από αυτό εδώ πέρα το σημείο, στη Δανία και στη συνέχεια στη θαλάσσια οργάνωση μέχρι να φτάσουμε στο T15 έχει εδώ η γέφυρα. Ο Χριστός, όπως θέλησα πολλές φορές και επίμενα να μάθω, πού τον κατατάσσει σε εντολογία, τα στέλεχη του ΚΕΘ που απευθύνθηκα μου είπαν ότι βρίσκεται στο T3, ναι μεν ήταν μια υψηλή πνευματικά οντότητα, αλλά δεν έφτασε στο μεγάλο ύψος που έφτασε ο Χάμπαρτ. Επομένως και ο γιος του Χάμπαρτ που έφτασε στο 7, που αυτοκτόνησε, ήταν βέβαια ανώτερο εξελιγμένο όν από το Χριστό. Και τώρα μιλάμε για πίστη. Βλέπετε εδώ ένα άλλο σχεδιάγραμμα που έχει μία την οργάνωση σε παγκόσμιο κλίμακα πλέον, που αποδεικνύει το ενιαίο της υποθέσεως. Να δούμε και το ημίτερο εδώ. Είναι το κουτί. Είναι τα δύο κουτάκια που ενώνονται με τα χέρια των ατόμων. Που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του όντιτου. Λοιπόν, εδώ είναι η ενωμένη, η επέκταση των οργανωτικών μορφών και των συνδέσμων στην θρησκευτική, στο κέντρο θρησκευτικής τεχνολογίας. Βλέπετε εδώ είναι πάλι μία οργάνωση η οποία είναι δομημένη ιεραρχικά. Λοιπόν, ένα άλλο κείμενο επίσης εδώ του Κέντρου Θρησκευτικής Τεχνολογίας. Και εδώ έχετε όλες τις οργανώσεις που αποδεικνύει πίνακας των οργανώσεων, που αποδεικνύει ότι η οργάνωση είναι ενιαία σε όλους τους. Εδώ έχετε κάτι αξιοπερίεργο, έχει τις διευθύνσεις που μπορεί κανείς να γράψει στο Ρον Χάμπαρτ. Ο Ρον Χάμπαρτ έχει πεθάνει, αλλά μπορεί όμως να λαμβάνει τις επιστολές και να απαντάει. Από το 1986 είναι πεθαμένο. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιες επιστολές που εστάλησαν σε Έλληνες βέβαια, από την Εκκλησία της Scientology, το κλιμάκιο που είναι υπεύθυνο για την Ευρώπη και την Αφρική, είναι γράμματα τα οποία απευθύνονται σε Έλληνες οπαδούς, όπως εδώ η θαλάσσια οργάνωση που παρακινεί τους οπαδούς βέβαια να συνεχίσουν τις σπουδές. Και άλλο εδώ γράμμα, μάλιστα εδώ και υπάρχει και ένα φάκελο, λοιπόν, που με όλα τα σχετικά, με τα αυτά που θα πρέπει να συμπληρώσουν για την οργάνωση αυτή. Λοιπόν, τώρα, σχετικά με την διδασκαλία, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένα κοινό στοιχείο με τη χριστιανική πίστη, στη λεγόμενη φιλοσοφία, όπως θα έλεγε το ΚΕΦΕ. Εδώ έχουμε ένα, η ιστορία λέει, ενός στατικού. Λοιπόν, μιλάει εδώ για, λέει, μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένας θήταν. Και ήταν ένας ευτυχισμένος μικρός θήταν και ο κόσμος ήταν ένα πράγμα καλό, ήταν όλα πάρα πολύ καλά και τότε μια μέρα κάποιος του είπε ότι ο ίδιος ήταν απλός και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, οι άνθρωποι ήταν κάποτε θήταν, υπεράνθρωποι, πνεύματα, αιώνιοι, οι οποίοι ζούσαν προφανώς σε κάποιο άλλο πλανήτη, κάποιοι άλλοι ήρθαν εκεί πέρα και υπήρχε υπερπληθυσμός, εξφεντονίστηκαν στη γη και όλα αυτά τα παραμύθια. Φυσικά η Άννα προηγουμένως είπε για τον Χριστό, ο οποίος είναι ένα κατώτερο όν. Δεν ξέρω σε ποια βαθμίδα είναι ο κύριος Γρατσίας, είτε η πρόεδρος του ΚΕΦΕ ή η υπεύθυνη που έχει παντρευτεί τον Γάλλο. Εάν αυτοί ήταν στο ΟΤΕ 7 που ήταν ο γιος του Χάμπαρτ που αυτοκτόνησε, φυσικά πρέπει να τους θεωρήσουμε πνευματικά όντα ανώτερα από τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν,
Εδώ έχουμε διάφορα γράμματα διαμαρτυρίας. Εδώ σε μια εφημερίδα στέλνει το ΚΕΦΕ και διαμαρτύρεται εναντίον τα γνωστά, ας πούμε, περί χιτλερισμού, περί ναζισμού κτλ. Και εδώ υπεραμείνεται πλέον της Scientology. Και από το γράμμα αυτό, αλλά και από τα άλλα γράμματα, οπωσδήποτε βγαίνει το συμπέρασμα ότι είναι μια ενιαία οργάνωση. Βέβαια, εδώ έχω πολλά γράμματα πάρει, τα οποία στάλησαν στον, ακόμη και στον Πρωθυπουργό, σε υπουργούς, στον Πατριάρχη, στον Αρχιεπίσκοπο κτλ. Λοιπόν, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι μια μεθόδευση. Δηλαδή, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις μυστικές υπηρεσίες της Scientology. Να δούμε πώς εκπαιδεύονται αυτοί οι άνθρωποι και να κάνουν τι στην περίπτωση που κάποιος επιτίθεται με την έννοια ασκή κριτική ή μειώνει τη Scientology ή αποτρέπει άτομα να προχωρήσουν στη Scientology. Λόγου χάρη ένας ποιμένας της Εκκλησίας, ο οποίος κηρύττει ότι η Scientology είναι ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξο πίστη. Μία εντολή του Hubbard Communication Office Policy Letter της 16/5/1965. Τα λέω αυτά επειδή οι τηλεθεατές Scientology που μας ακούν ξέρουν πού θα το βρουν αυτό. Λέει, τράβηξε τις ρίζες τους από το έδαφος, εκείνων δηλαδή που θα επιτεθούν ή θα ασκήσουν κριτική. Ανεξέλεγκτες φήμες. Ο Αλεβιζόπουλος είναι ναζί, ας πούμε. Οι Γερμανοί που κάλεσε εδώ πέρα είναι όλοι ναζιστές. Ή ο Αλεβιζόπουλος είναι ο συντάκτης της εκθέσεως της ΕΥΠ για τις αιρές. Φήμες. Αυτό το σύστημα ξεκινάει από πιθανούς δημιουργούς στενοχώριας. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μην έχει εκδηλωθεί, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί αύριο εναντίον Scientology, που είναι πιθανός δημιουργός. Πρέπει να το επιτεθούμε. Βρες πιανού περίπτωση μεταβάλλεται συνεχώς. Γίνεται καλύτερη και χειρότερη. Ερεύνησε. Τότε θα βρεις ένα ή και περισσότερες ΕΣΠΕ. ΕΣΠΕ είναι καταπιεστικά άτομα. Έξω από την οργάνωση. Χώσε ένα κεφάλι στη μύτη του ψήφους. Φέρε το όλο στη μορφή μιας κατάστασης ηθικής. Μέσα δηλαδή στον χώρο της Scientology. Και δημοσίευσε το σε μεγάλη έκδοση. Έκδοση. Στη ρίζα κάθε κακής κατάστασης βρίσκεται ένα καταπιεστικό άτομο. Εντόπισε τους πιθανούς δημιουργούς στενοχώριας με το να αναζητάς ανθρώπους που διαδίδουν ψιθύρους. Λόγω χάρη, ξέρω εγώ, μια εφημερίδα. Βρες τον καταπιεστή και πάτησε τη σκανδάλη. Θα γίνει ησυχία. Καταλαβαίνετε τι θέλει να πει. Η τεχνολογία είναι μέσα. Και αυτό είναι όλο εκείνο που επιθυμεί κανείς. Η τεχνολογία λειτουργεί σήμερα σε κάθε περίπτωση. Αν μια τοπική οργάνωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια περίπτωση, λόγω χάρη στην Ελλάδα, το μπορεί το Σενχίρ στη Δανία. Λοιπόν, παρακάτω από μια άλλη policy letter, 15 Φεβρουαρίου 1962. Αυτή είναι η σωστή τακτική. Πρώτον, ακούστε τι λέει. Διαπίστωσε ποιος μας επιτίθεται. Στην περίπτωση αυτή ο κ. Μιχαλόπουλος, παραδείγμα. Δεύτερο, άρχισε αμέσως να ερευνά στο παρελθόν του για εγκλήματα ή κάτι χειρότερο και χρησιμοποίησε για αυτό το σκοπό δικούς σου ειδικευμένους ανθρώπους, όχι εξωτερικούς πράκτορες, δηλαδή τους πράκτορες της οργάνωσης. Τρίτον, αναδιπλώσου ή απάντησε με το να πεις χαιρετίζουμε αυτήν την έρευνα. Τέταρτον, άρχισε να τροφοδοτεί στον τύπο με σκοτεινά σημεία, με αίμα, με σεξ και εγκλήματα. Πραγματική απόδειξη για τον επιθέμενο. Μην υποτάσσεσαι ποτέ σε μια έρευνα για μας. Κάνε παντού το έργο των επιτιθεμένων σκληρό και δύσκολο. Στείλε εξώδικα κλπ. Κάνε μηνύσεις. Επιτιθέμενοι είναι απλά υπόθεση προπαγάνδας εναντίον της Scientology και μας αγγίζει. Μη μιλάς ποτέ για μας, μόνο για αυτούς. Χρησιμοποίησε το αίμα τους, το σεξ και το έγκλημά τους για να κάνουν παχείς τίτλους στις εφημερίδες. Ή, πρώτον, μια άλλη εντολή, προσδιόρισε την πηγή της επίθεσης εναντίον μας.
Δεύτερον, ερεύνησε τις. Τρίτον, αποκάλυψε την με σκοτεινή δημοσιότητα. Είμαστε εκείνοι που ασκούν στην πράξη την κοινωνία. Έχει σάπιες κοιλίδες μέσα της. Αυτό φαίνεται από τις επιθέσεις εναντίον μας. Ερευνούμε και αποκαλύπτουμε, η επίθεση σταματάει. Χρησιμοποιούμε ανακριτές, εφημερίδες. Ο δρόμος του να αρπάξουμε την πρωτοβουλία είναι να χρησιμοποιήσουμε τους δικούς μας ειδικούς, δηλαδή την κατασκοπία, για να ερευνήσουμε εντατικά τμήματα της κοινωνίας που θα μπορούσαν να μας επιτεθούν. Να έχεις ένα κυβότιο γεμάτα πολεμοφόδια και να είσαι σίγουρος για τα έργα μας, και τότε ξεσκέπασε μέσω του τύπου. Αν το κάνουμε αυτό, τότε ο τύπος, αντί να επιχειρήσει να εφεύρει επιχειρήματα να μας επιτεθεί, θα αρχίσει να τριγυρίζει και να περιμένει το επόμενο τρομακτικό κατόρθωμα. Ρίχνουμε μια σύντομη ματιά. Κατόπιν πρέπει να διαλέξουμε το στόχο και να ερευνήσουμε ώστε να έχουμε τα πλήρη στοιχεία και μπαμ, εξαπολύουμε μια ρηπή. Σκέψου πως η μοναδική αιτία για την οποία έχουμε δυσκολίες με τον τύπο ή με την κυβέρνηση είναι επειδή δεν αναζητούμε και δεν αποκαλύπτουμε τις σάπιες κοιλίδες στην κοινωνία. Και εδώ όλα αυτά τι δουλειά έχουν τώρα, είναι φιλοσοφία, είναι όλα αυτά. Κοιτάξτε, αυτά τα βάσει του τίτλου τους, ας πούμε, όλα αυτά που διαβάζετε και που έχετε, ας πούμε, έχουν καμία σχέση με το... με τον τίτλο που φέρει το ΚΕΦΕ, Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών. Κοιτάξτε, είναι φιλοσοφικές έρευνες αυτά. Όταν μιλάνε για ηθική, εννοούν ένα μέρος της τεχνολογίας. Πώς θα εξουδετερώσουν κάθε εμπόδιο για να επικρατήσει η ιδεολογία και η τεχνολογία για τους σκοπούς της οργάνωσης. Έτσι λοιπόν έχουμε παχύς τίτλους στις εφημερίδες. Όχι μόνο στις ελληνικές, αλλά αυτά να δημοσιεύονται. Εδώ είναι μια μετάφραση από δανική εφημερίδα της Scientology. Και ήθελα να διαβάσω εδώ ένα απόσπασμα από ένα άλλο policy letter της 2/10/1961 που ανανεώθηκε στις 7/3/1967, για να δείτε τι αντίληψη έχουν οι άνθρωποι αυτοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λέγει: αυτή η ομάδα πιστεύει, Scientology, ότι οι τίμιοι άνθρωποι έχουν δικαιώματα. Δηλαδή αυτοί που συμφωνούν με την ιδεολογία και προσπαθούν φυσικά να σώσουν την κοινωνία μέσω της Scientology. Και ανέντιμοι άνθρωποι, όπως εμείς παραδείγματι, εξαιτίας αυτής της ανεντιμότητας έχασαν δικαιώματα. Ο ορισμός της ανεντιμότητας συνίσταται το αν κάποιος προσπαθεί να προσβάλλει τους συνανθρώπους του με κακόβουλη ομιλία, ύπουλες δραστηριότητες και αδικία ή γενικά μέσω εγκλημάτων. Αυτή η ομάδα δεν ανέχεται καμία προσπάθεια να παρεμποδιστούν άνθρωποι από το auditing, να αποτραπούν από αυτό, να προειδοποιηθούν, να διαδοθούν ψεύδι για αυτή ή να την αντιμετωπίσει κανείς με αδιαφορία. Αυτή η ομάδα δεν κάνει καμιά ανακοίνωση στον τύπο κτλ. Λοιπόν, αυτές οι εκδηλώσεις, όποιος ασκήσει κριτική στη Scientology, αυτός είναι πλέον ανέντιμος και αυτός και δεν έχει, και φυσικά δεν έχει δικαιώματα. Να και ιεροξαστής. Εδώ έχω κάποια έγγραφα που απεστάλησαν. Εδώ έχω η Φράου Δόκτωρ Άγγελα Μέρκελ, Ομοσπονδιακή Υπουργός για τη Γυναίκα και την Νεότητα στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση Γερμανίας. Συγχαρητήριο γράμμα όταν ανέλαβε ο Τόμας Γκάντο τα καθήκοντά του για τις αιρέσεις. Ο Τόμας Γκάντο είναι εκείνος ο οποίος φέρεται στην Ελλάδα από τους κύκλους αυτούς ως ναζιστής. Και άλλα εδώ έγγραφα, αυτό το έγγραφο είναι από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως North Rhine-Westphalen ή από τον καθολικό αρχιεπίσκοπο του Μονάχου. Λοιπόν, αυτός ο Γκάντο λοιπόν είναι ναζί, δεν έχει δικαιώματα, είναι ανέντιμος επειδή άσκησε κριτική στη Scientology. Και εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει γίνει serial πλέον στους κύκλους αυτούς, όχι μόνο στη Scientology, μα εδώ αυτό το έστειλε ένας κύριος Τάκης Αλεξίου, παραδείγματι, μια άλλη οργάνωση, ονομάζεται Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία. Λοιπόν, εδώ
στέλνει προφανώς από τη Scientology μία δικαστική απόφαση δικαστηρίου του Αμβούργου για να αποδείξει ότι ο καθηγητής της νομικής σχολής Γερμανικού Πανεπιστημίου Ραλφ Άμπελ ήταν ναζιστής. Και κολλάει από πίσω ένα άλλο από το Amtsgericht, από το πρωτοδικείο που δεν έχει καμιά σχέση με την απόφαση. Λοιπόν, και πολλές άλλες απάτες θα έλεγα εδώ. Και αυτή η απόφαση λέει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ισχυρίζεται. Δεν έχουμε δυστυχώς ώρα να το αναλύσουμε εδώ. Εάν έχετε ενδιαφέρον ή αν ρωτήσει η αντίθετη πλευρά, ευχαρίστως να αναλύσω αυτήν την απόφαση που τη στέλνουν σε Υπουργεία, τη στέλνουν στην Αρχιεπισκοπή, τη στέλνουν παντού για να αποδείξουν ότι εγώ έχω ναζιστικές διασυνδέσεις. Λοιπόν, και εδώ ήθελα να κάνουμε λόγο γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για να γίνει σαφές για την αντίστροφη ηθική. Ποιος είναι ο σκοπός της ηθικής. Ο σκοπός της ηθικής, λέει ο Λαφαγέτ Ρον Χάμπαρτ, και αυτό είναι στο βιβλίο «Εγχειρίδιο για τον επίτιμο κληρικό». Υπάρχει ένα εγχειρίδιο ειδικό που είναι για τους κληρικούς της Scientology. Σκοπός, λέει, της ηθικής είναι να απομακρύνει από τον περιβάλλον ενάντιες προθέσεις. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν έχει σχέση ή δεν εναρμονίζεται με την κρατούσα ιδεολογία. Και εάν τώρα επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, σκοπός της ηθικής είναι να απομακρύνει από το περιβάλλον ξένες προθέσεις, λόγω χάρη της δικές μας αντιλήψης. Δεν επιτρέπεται να διαδίδεται ανεμπόδιστα ή ατιμόρυτα από τους Scientologους οποιαδήποτε αντίληψη ξένη προς την Scientology ή επιζήμια. Σαν ξένη πρόθεση προσδιορίζεται κατά τον Χάμπαρτ η κατάσταση πνεύματος, σύμφωνα με την οποία θέλει κανείς να ακολουθήσει έναν διαφορετικό σκοπό από τους σκοπούς εκείνους που είναι γνωστοί στην ομάδα. Αντίθετο σκοπό δηλαδή από την Scientology. Και εδώ έχουμε μία ρητή και κατηγορηματική δήλωση ότι όσοι ασκούν κριτική είναι εγκληματίες. Λοιπόν, δεν έχουμε καιρό να το... Εκείνοι που ασκούν, ψάξτε να βρείτε τα εγκλήματα με τις μεθόδους που είπαμε προηγουμένως. Και εδώ έχω το λεγόμενο κώδικα τιμής του Σαϊεντολόγου που λέγει στο άρθρο 11 «Ποτέ μη διστάσεις να προξενήσεις πόνο σε οποιονδήποτε για ένα δίκαιο σκοπό». Λοιπόν, και έτσι μία γνωστή οικογένεια που έλαβε μέρος στο πρώτο διεθνές συνέδριο που κάναμε το 1984, νομίζω ήταν, στον πύργο της Ηλίας, η Γκαμπριέλε Χούμπα, τη σκότωσε ο γιος της, ο οποίος ήταν στη Scientology. Προφανώς επειδή ήθελε να κάνει, να παρεμποδίσει αυτό το δίκαιο σκοπό. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει και ένας άλλος κώδικας, ο κώδικας του Σαϊεντολόγου. Είναι το Ευαγγέλιο, θα έλεγα. Λοιπόν, ακούστε μερικά κομμάτια από τον κώδικα του Σαϊεντολόγου. Να μην ορκίζεται τροποτινά, να μην ακούσω ή πω ταπεινοπτικές λέξεις στον τύπο, στο κοινό είσαι προκλίας σε υποψήφιους ή σε υποκατασκευήν, σχετικά με οποιονδήποτε από τους συναδέλφους μου Σαϊεντολόγους, την επαγγελματική μας οργάνωση ή εκείνους των οποίων τα ονόματα συνδέονται στενά με αυτήν την επιστήμη, ούτε να εκθέσω σε κίνδυνο ένα άτομο ή πρόσωπο. Να αποτρέπω με όλες μου τις δυνάμεις, καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό, να αποτρέπω με όλες μου τις δυνάμεις οποιονδήποτε κακομεταχειρίζεται ή υποβιβάλλει τη Σαϊεντολογία με σκοπό να βλάψει. Να εμποδίσω τη χρήση της Σαϊεντολογίας για τη διαφήμιση άλλων προϊόντων. Να αποθαρρύνω την κακοποίηση της Σαϊεντολογίας στον τύπο και ούτω καθεξής. Και πρέπει να πούμε ότι στην αντίληψη της ηθικής υπάρχουν διάφορες καταστάσεις ηθικής. Η ανώτερη κατάσταση ηθικής είναι, ταυτίζεται θα έλεγα, με το σαβανικό. Είναι η κατάσταση της ισχύως, της δύναμης. Δηλαδή, σε μία κατάσταση που μπορεί κανείς να επιβληθεί. Και εδώ, αν είχαμε καιρό να μελετήσουμε μερικά αποσπάσματα αυτού του βιβλίου, θα δείτε ότι θα μπορούσαμε αδίστακτα να το παρομοιάσουμε με ένα βιβλίο είτε ναζιστικό είτε ακόμη και τρομοκρατικό.
Δηλαδή φτάνουν ακόμη και μέχρι το έγκλημα. Δεν έχουμε καιρό να το, να το διαβάσουμε εδώ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, μία από τις καταστάσεις ηθικής είναι η κατάσταση αμφιβολίας. Λοιπόν, όταν κανείς αμφιβάλλει, τότε ο χειρισμός είναι η εξής. Πρώτον, πληροφορήσου με ειλικρίνεια για τις πραγματικές προθέσεις και δραστηριότητες αυτής της ομάδος, σχεδίου ή οργάνωσης, παραμερίζοντας όλες τις προκαταλήψεις και τις δοξασίες. Εξέτασε τις στατιστικές του ατόμου κτλ. Αποφάσισε στη βάση του το μεγαλύτερο καλό για το μεγαλύτερο αριθμό δυναμικών. Για το αν θα πρέπει ή όχι να δεχθεί επίθεση, να βλαφεί, να καταπιεστεί ή να βοηθηθεί και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εκείνο που είναι φοβερό όμως είναι η κατάσταση του εχθρού. Ακούστε τι κυριαρχεί πλέον, τι η αντίληψη, τι η μεταχείριση ενός ανθρώπου τον οποίον θεωρεί πλέον η Scientology ότι βρίσκεται σε κατάσταση του εχθρού. Μία communication policy letter τονίζει: ένα πρόσωπο που μεταφέρεται στην κατάσταση ηθικής του εχθρού θεωρείται ελεύθερο πουλί. Μπορεί κανείς να του αφαιρέσει την περιουσία, να τον προσβάλλει με κάθε τρόπο, χωρίς κανείς να τιμωρηθεί από ένα σαϊντολόγο. Μπορεί να του κάνει καψόνια, να τον κατηγορήσει, να τον εξαπατήσει, να τον καταστρέψει. Βλέπετε ότι είναι εδώ πολύ άσχημα τα πράγματα. Και εδώ έχω έναν κατάλογο από εγκληματίες και από εγκλήματα. Ακούστε μερικά εγκλήματα κατά την αντίληψη της Scientology, να δείτε πόσο δημοκρατική και πόσο υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι. Δημόσιες δηλώσεις κατά της Scientologyς ή Scientologo, αλλά όχι σε ερευνητική επιτροπή που συγκρίθηκε κατάλληλα, με κατάλληλο τρόπο. Δηλαδή, αν κάνει ένας αντιολόγος δημόσιες δηλώσεις για τη Scientologia χωρίς έγκριση, αυτό είναι έγκλημα. Να προτείνει, να συμβουλεύσει ή να ψηφίσει για νομοθεσία, για διατάξεις, κανόνες ή νόμους που απευθύνονται στην καταποίηση της Scientology. Αυτό είναι έγκλημα. Να καταθέτει εχθρικά στην πολιτεία ή δημόσιες έρευνες για τη Scientology και να την καταπιέσει. Το να γράψει γράμματα κατά της Scientology στον τύπο. Να δίνει δεδομένα κατά της Scientologyς ή το Scientologo στον τύπο, οποιαδήποτε δεδομένα. Αυτό είναι έγκλημα. Γιατί λέει, μην μιλάτε ποτέ για μας, μόνο για αυτούς. Αυτή η οργάνωση δεν κάνει δηλώσεις στον τύπο. Το να πληροφορεί κανείς τα μέλη του προσωπικού και άλλα άτομα όταν θέλει. Όταν η κυρία Άννα έφυγε, ας πούμε, όταν έφυγε, το να πληροφορεί για ποιους λόγους φεύγει. Και εδώ έχω το original, ας πούμε, αυτής της policy letter του Χάβαρτ στα αγγλικά, λοιπόν, που λέγει ακριβώς αυτό, ότι όποιος ασκεί κριτική, αυτός είναι εγκληματίας και πρέπει να τύχει της μεταχειρήσεως του εχθρού. Άρχισε αμέσως να εξετάζει τον επιτιθέμενο για εγκλήματα, τον κύριο Μιχαλόπουλο, ας πούμε, που επιτέθηκε τώρα. Άρχισε να το εξετάζει για εγκλήματα, για χειρότερα. Εργάσου γι' αυτό με τις δικές σου σπεσιαλιτέ. Μη περιμένεις ποτέ, μη μιλάς ποτέ για μας, μόνο για αυτούς. Χρησιμοποίησε το αίμα τους, το σεξ τους, τα εγκλήματά τους, για να δώσεις μεγάλους τίτλους στις εφημερίδες και ούτω καθεξής. Έχουμε βέβαια πολλές ανήθικες μεθοδεύσεις εναντίον εκείνων οι οποίοι ασκούν κριτική. Οι μεθοδεύσεις, λοιπόν, ένα θα σας αναφέρω, είναι τόσα πολλά. Πληροφορήσου 2 φορές την εβδομάδα, αυτό είναι για τη Γερμανία, από την Gisela Hackenhus, αν υπάρχει για χειρισμό αρνητικός τύπος. Και εδώ θα υπάρχει ασφαλώς κάπου το αντίθετο. Λοιπόν, κάποιος είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί τον τύπο, εάν υπάρχει οτιδήποτε αρνητικός τύπος. Δεύτερον, προμηθεύσου το άρθρο της εφημερίδος μαζί με τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου από την Gisela. Τρίτον, γράψε μία επιστολή αναγνώστου που δεν πρέπει να είναι προσβλητική, αλλά όμως να τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Και εδώ παίρνουν πόντους, βαθμούς δηλαδή, αν τα κάνουν αυτά. 2 πόντους έχει αυτή. Πριν αποστείλεις αυτή την επιστολή, άφησε την να τη διαβάσει η Gisela, δηλαδή να ελεγχθεί το περιεχόμενο.
στείλε, πέμπτος, στείλε την επιστολή αναγνώστου στη διεύθυνση της εφημερίδος. Έχει δύο πόδους. Μετά τρεις ημέρες τηλεφώνησε στην εφημερίδα και ρώτησε αν έλαβε την επιστολή και πότε θα δημοσιευθεί. Δύο πόδους. Εβδομον, επανέλαβε τα βήματα 1-6. Για κάθε επιστολή αναγνώστου που δημοσιεύεται λαμβάνεις 20 πόντους. Λοιπόν, και υπάρχει βέβαια εδώ μια διαδικασία επεξεργασίας δημοσίων προσώπων και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δίδονται εντολές δηλαδή πώς να διαβρωθούν δημόσια πρόσωπα, πώς να επηρεαστούν. Λοιπόν, και αυτό είναι σε ένα λεγόμενο pilot project, πρόγραμμα πιλότου. Λοιπόν, ακούστε ορισμένα βήματα. Πρώτον, πληροφορήσου από την Γκίζελα ή από την Dominique Weil σε ποιο πρόσωπο πρέπει να γίνει επίσκεψη. Βρες πόσες πληροφορίες, τόσες πληροφορίες όσο είναι δυνατόν σε αυτό το, για αυτό το πρόσωπο ώστε να έχεις περισσότερο σαφή εικόνα για αυτό. Ανάλυσε την προσωπικότητά του. Τρίτον, ανάπτυξε τη στρατηγική για την επίσκεψή σου μαζί με την Γκίζελα. Προετοιμάσου με πρόβες, να κάνεις πρόβες, την επίσκεψη, αν είναι δυνατόν μαζί με την Γκίζελα ή την Ντόμινικ, ώσπου να αισθάνεσαι άνετα γι' αυτό. Δύο πόντους. Κανόνισε ένα ραντεβού με το πρόσωπο αυτό ή βρες πότε δέχεται επισκέψεις, ένας υπουργός, παραδείγμα. Κάνε επίσκεψη στο πρόσωπο, πέντε πόντους. Αν το πρόσωπο μας βοηθήσει κατά οποιονδήποτε τρόπο, αν παραδείγματι τα καταφέρουμε και πάρουμε το Ζάπιο Μέγαρο, ας πούμε, για μια εκδήλωση της Scientology, τότε λαβαίνεις 20 πόντους. Όγδον, επανέλαβε τα βήματα 1 έως 7. Λοιπόν, και εδώ έχει, δεν θέλω να κουράσω τους τηλεοθετές, έχει μια περίπτωση όταν η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή αποφάσισε να κάνει ένα hearing, μια ακρόαση με ειδικούς που κάλεσε και τον Τόμας Κάντο και τον Ραλφ Άμπελ, του ναζιστές βέβαια εδώ. Λοιπόν, πώς έπρεπε να ασκήσουν πίεση στους βουλευτές της περιοχής τους για να ματαιώσουν την οργάνωση αυτή κτλ. Λοιπόν, και εδώ έχω ένα απόσπασμα πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό, είναι από μια κασέτα του Ρον Χάμπαρτ, BJ67, έχει δημοσιευθεί, έχει απομαγνητοποιηθεί από την ίδια τη Scientology, ήταν στις 29/67 και θα ήθελα, ναι, θα ήθελα να το διαβάσουμε αυτό. Έχω, είναι εδώ, ολόκληρο το... Ναι. Έχουμε ολόκληρο το έντυπο από το ΚΕΦΕ, το ROG67. Ναι, όπου... ναι, διάβασε το αυτό. Από εδώ, γιατί είναι μαζεμένα αυτά, τα έχεις μαζεμένα εκεί. Με όλες αυτές τις ενέργειες που πάρθηκαν εναντίον μας τα τελευταία 17 χρόνια, βρήκαμε μετά το θέμα της νοτιότερης Αφρικής ότι ήταν ζωτικά αναγκαίο να απομονώσω ποιος ήταν σε αυτόν τον πλανήτη που επιτίθονται σε μας. Οι επιθέσεις είχαν πάντοτε τα ίδια λόγια. Ακολουθούσαν τα ίδια προκαταρκτικά των εφημερίδων. Χρησιμοποιούσαν πάντα το ίδιο είδος μέλους του κοινοβουλίου και σκέφτηκα πως θα ήταν καλύτερα να ψάξω μέσα σε αυτό πολύ εξονυχιστικά. Είναι λόγια του Χάμπαρτ. Η οργάνωση κάτω από την καθοδήγηση της Μέρι Σου απασχόλησε και στην πραγματικότητα είχε απασχολήσει πριν επιστρέψω από την νοτιότερη Αφρική διάφορους επαγγελματίες πληροφοριοδότες που είχαν μακριά... Επαγγελματίες πληροφοριοδότες. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Που είχαν μακριά και επιτυχή επαγγελματικά ιστορικά και έψαξαν σε αυτό το θέμα για μας. Και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους, παρότι ακόμη βρίσκονται σε πρόοδο, μας έχουν πει όλα όσα χρειαζόμασταν να ξέρουμε όσον αφορά οποιονδήποτε εχθρό που είχαμε σε αυτόν τον πλανήτη. Ήταν φυσικά η κακή τους τύχη να εμπλεκούν με κάποιον που είχε εκπαιδευτεί στο πεδίο της πληροφοριοδότησης από τις συμμαχούσες κυβερνήσεις, ο οποίος είναι ο εαυτός μου. Ο Χάμπαρτ δηλαδή. Και είχαν ανεπαρκή ασφάλεια και ανεπαρκή πίστη ανάμεσα στους δικούς τους ανθρώπους για να κρατήσουν μακριά τους πληροφοριοδότες που στείλαμε ενάντια τους. Ναι, Άννα. Σταματήσουμε τον πίσω ότι είναι αρκετό εδώ, γιατί δεν θα προλάβουμε. Εδώ έχετε μια καμπάνια εναντίον της Γερμανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πληρωμένες ολοσέλιδες δημοσιεύσεις που κόστησαν 50.000 δολάρια η καθεμία. Εδώ έχετε όλο το σκηνικό
είναι μια εφημερίδα της ίδιας της οργάνωσης με τον τίτλο Freiheit, που βλέπετε εδώ όλους τους κάνουν ναζί και τα λοιπά μετά, και έχουν τις ίδιες εικόνες από την προσούρα Μίσους, είναι ενδεικτικό εδώ πέρα. Και εδώ έχουμε ένα γράμμα από το ΚΕΦΕ, πρέπει να είναι αυτό εδώ, είναι το ΩΣΑ. Ναι, ή από το ΩΣΑ, που προτρέπει για υποστήριξη τους Έλληνες Σαϊντολόγους να υποστηρίξουν τους Γερμανούς συναδέλφους τους, ότι εν πάση περιπτώσει εκεί εκεί δραστηριοποιούνται οι Ναζί εναντίον τους. Και φυσικά στο στόχαστρο είναι οι οργανώσεις των γονέων, των οποίων τα παιδιά έπεσαν θύματα. Εδώ έχουμε μία οργάνωση αμερικάνικη, η ΚΑΝ, η οποία στα άρθρα, στις επιστολές που μου στέλνουν, χαρακτηρίζεται ως ναζιστική. Θα ήθελα να διαβάσουμε αυτό το απόσπασμα. Διάβασε. Αιρέσεις ανάμεσά μας. Η κρυμμένη απειλή στην καθημερινή μας ζωή, της Margaret Thaler Singer. Ναι, είναι από ένα βιβλίο χοντρό που κυκλοφόρησε τώρα. Ο φόβος και η απροθυμία των ατόμων και των οργανώσεων να ασκήσουν κριτική εναντίον των αιρέσεων δεν είναι αβάσιμος. Όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και ομάδες πολιτών μπορεί να ενοχληθούν και να βασανιστούν. Η Kulte Agorenset New to World Camp είναι μια οργάνωση γονέων. Ένας εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αφοσιωμένος στην ενημέρωση του κοινού για τις καταστροφικές συνέπειες του ελέγχου του νου, ήταν στόχος αμέτρων επιθέσεων. Μεταξύ του 1991 και 1993, η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας και μόνο υπέβαλε περισσότερες από 47 αγωγές και δεκάδες κατηγορίες εναντίον της ΚΑΝ και των συνδέσμων της, καθώς και εναντίον ατομικών μελών της. Μερικές από αυτές ήταν προσπάθειες να επιβάλλουν τα δικαστήρια στην ΚΑΝ να αφήσει σαϊεντολόγους να εργαστούν στα γραφεία της ή να λαμβάνουν μέρος σε συνδιασκέψεις της ΚΑΝ. Αυτός ο σκοπός είναι εντελώς αδιανόητος. Είναι σαν να έχεις ναζιστές να κάνουν αγωγή στον αντιδυσφημιστικό σύνδεσμο για να τους επιτραπεί να εργαστούν εκεί. Όλες αυτές οι αγωγές έληξαν από τον Οκτώβριο του 1994 εκτός 4 υποθέσεων και οι σαϊεντολόγοι δεν κέρδισαν καμία από αυτές. Όπως είπε η πρώην πρόεδρος του ΚΑΝ, Πατρίτσια Ράιαν, κόρη του Congressman Λέο Ράιαν, που δολοφονήθηκε στην Jonestown της Γουιάνας, τα αμερικανικά δικαστήρια δεν έγιναν για να χρησιμοποιούνται σαν όπλο των πλουσίων για να καταστρέφουν με μηδαμινές νομικές ενέργειες τον καθένα που θεωρούν εχθρό τους. Η σαϊεντολογία έχει μεγάλη προϊστορία χρησιμοποίησης των δικαστηρίων κατά αυτόν τον τρόπο και πρέπει αυτό να σταματήσει, εάν η δικαιοσύνη σημαίνει κάτι ακόμη στις μέρες μας στα δικαστήρια. Έχουμε και τις σελίδες 237-38. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστική η περιπέτεια της Κούπα, την οποία έπαθε πολλά αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, διάβασε και αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και είναι συγκλονιστικό. Η συγγραφέα Κούπα πέρασε ένα εφιάλτη μετά από 19 αγωγές που έκανε η σαϊεντολογία εναντίον της για ένα της βιβλίο, «Το σκάνδαλο της σαϊεντολογίας», που έγραψε και εξέδωσε το 1971. Η Κούπερ και ο εκδότης της έλαβαν ξεχωριστές αγωγές, αλλά ταυτόχρονα σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ, Αγγλία, Καναδά και Αυστραλία, όπως έγραψαν δύο συγγραφείς. Σύμφωνα με έγγραφα που ανακαλύφθηκαν αργότερα, στα αρχεία της σαϊεντολογίας στη Νέα Υόρκη, η επιχείρηση ξεκάντε την Operation Freaked Out είχε ως σκοπό να βάλει την Πολέτ Κούπερ στο ψυχιατρίο ή στη φυλακή ή να τη χτυπήσει τόσο σκληρά ώστε να σταματήσει τις επιθέσεις της. Μεταξύ των σχεδίων ήταν να κάνουν εκφοβιστικά βομβιστικά τηλεφωνήματα σε αραβικά προξενία της Νέας Υόρκης, βάζοντας ένα άλλο μέλος της αεντολογίας που είχε παρόμοια φωνή με της Κούπερ να μιλάει στο τηλέφωνο και να γράφουν απειλητικά γράμματα στα προσωπικά χαρτιά της Κούπερ που της τα είχαν κλέψει και είχαν τα δακτυλικά της αποτυπώματα. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η καταδίκη της Κούπερ από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Ενόρκων. Αυτές οι κατηγορίες τελικά απεσύρθηκαν το 1975, όταν η Κούπερ δέχτηκε να πάρει το τεστ του Sodium Pentothal, τον ορό της αλήθειας, για να βεβαιώσει την αθωότητά της.
Τότε όμως η Κούπερ είχε φτάσει να ζυγίζει μόνο 83 λίβρες, δηλαδή 38 κιλά. Ναι, λοιπόν, αυτή η τρομοκρατία μηνύσεων είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα ιδιαίτερα της Scientology. Ο Τζον Κλάρκ ήταν ο ψυχίατρος που χαρακτηρίστηκε ως ο ψυχίατρος του έτους 1991 από την Ομοσπονδία Ψυχιάτρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδιαίτερα για τις εργασίες τους υπέρ των θυμάτων της Scientology. Και αυτός λοιπόν αμέσως χαρακτηρίστηκε ως Ναζί και τα λοιπά. Λοιπόν, και γράφει εδώ, το είναι ο Κούπερ που παίρνει το βραβείο. Λέγει ότι ο σκοπός αυτών των μηνύσεων δεν είναι να τις κερδίσουν οι Σαϊντολόγοι, αλλά να απασχολήσουν ή να εξουδετερώσουν, να εξουθενώσουν οι δυνατόν. Και έτσι φτάνουμε στο συμπέρασμα που έχουν διατυπώσει ακόμη και κοινοβούλια, ότι θα πρέπει οι κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για την προστασία εκείνων που ασχολούνται με την κριτική εναντίον αυτών των οργανώσεων. Ο Χάινεμαν, ένας δικηγόρος στην Γερμανία που διευθύνει μια συνομοσπονδία συλλόγων πρωτοβουλίας γονέων, προτείνει σε αυτήν την επιστολή που μου έστειλε προχθές την αγωγή εναντίον της Scientology. Λέγει εδώ στο γράμμα, λέει, πρέπει να γίνει διεθνής αγωγή εναντίον της εκδηλώσεως της οργανώσεως Scientology ότι όλοι οι κριτικοί είναι ναζιστές. Λέγει ο Χάινεμαν, διαπρεπής και δικηγόρος. Πατέ Αντώνη, πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να μην ξεχάσουμε, γιατί το έχουμε αναγγείλει, δύο σημεία να συζητήσουμε. Το ένα είναι βιαστικά, βέβαια, είναι 3 ώρες εκπομπή και παραπάνω πλέον ήδη, για την Ούμαν Ελλάς και αν το είπατε σωστά, ναι. Και για το θέμα τι είναι ΟΣΑ, η υπηρεσία, το γραφείο ειδικών υποθέσεων. Ναι. Να πούμε 2 λόγια και γι' αυτό. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν να σκαλίσω εδώ τα χαρτιά. Ας μας πει η κυρία Τουλούπη, ώστε να βρείτε εσείς τα ενδιαφέροντα χαρτιά, να ξεκουραστείτε και λίγο, για να μας πει, ένα λεπτό, για να μας πει η Άννα που έζησε από κοντά την ΟΣΑ, το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων. Το τηλέφωνο πάρουμε. Ναι. Ναι, κύριε Μιχαλόπουλε. Ναι, ναι. Με ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αφροδίτη Κόη και βεβαίως επειδή είναι πάρα πολλές οι ώρες της εκπομπής σας και δεν τα μπορώ να τα θυμηθώ όλα όσα θέλω να πω για την εκπομπή αυτή και να δώσω απαντήσεις και στον κύριο Αλεβιζόπουλο και στην κυρία Άννα, θέλω όμως να αρκεστώ σε λίγα πράγματα. Είμαι μία μητέρα που έχω 2 παιδιά, τα οποία είναι στη Σαϊντολογία εδώ και 8,5 χρόνια, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένα και αυτά και εμείς σαν γονείς, και θα ήθελα αυτό να το τονίσω για να το ακούσουν οι τηλεθεατές σας. Μάλιστα. Επίσης, θέλω να πω ότι όπως κάνατε κάποιες συνεντεύξεις σε γονείς παραπονούμενους, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να έρθουμε και εμείς και βεβαίως, πάρα πολλοί γονείς, βεβαίως, βεβαίως, πολύ ευτυχισμένοι με την, ναι, Σαϊεντολογία, και όταν θα έρθουμε στην εκπομπή σας θα έχουμε το πρόσωπό μας στο φακό και όχι την πλάτη μας γυρισμένη, γιατί δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, κύριε Μιχαλόπουλε.